Με την αγωνία ζουν λοιπόν οι γονείς 80 παιδιών με νοητική υστέρηση που απασχολούνται στο Σικιαρίδιο Ίδρυμα. Οι εργαζόμενοι απλήρωτοι εδώ και μήνες είναι σε επίσχυση εργασίας, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο έχει παραιτηθεί κατά πέτηση, όπως υποστηρίζουν, της αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της κυρίας Φωτίου. Και ενώ, όπως όλα δείχνουν, το Σικιαρίδιο, με εξαίρεση τα δύο ειδικά σχολεία που στεγάζονται στις εγκαταστάσεις του, θα μείνει αύριο κλειστό, η κυρία Φωτίου δηλώνει πως το Υπουργείο σχεδιάζει την αναβάθμισή του. Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στο Σικιαρίδιο Ίδρυμα, καθώς όπως φαίνεται οι πόρτες του θα παραμείνουν κλειστές τη Δευτέρα. 80 παιδιά και νέοι με νοητική υστέρηση που παρακολουθούν μαθήματα και εργαστήρια κινδυνεύουν να μείνουν εκτός. Οι εργαζόμενοι του Ιδρύματος βρίσκονται σε επίσχυση εργασίας από τη Μεγάλη Τετάρτη για την απλήρωτη εδώ και 4 μήνες. Ενώ έχει παραιτηθεί και σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από απέτηση της αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανός Φωτίου. Σε μια συνάντηση που είχαμε με την κυρία Φωτίου, μας είπε ότι δυστυχώς δεν κάναμε σωστά τη δουλειά μας, αλλά πόσο να κάνουμε όταν η επιχορήγηση το 2016 δόθηκε το Δεκέμβριο και μας δώσανε 198.720 ευρώ και αυτή τη στιγμή εμείς θέλαμε μόνο μισθοδοσία του προσωπικού 40.000. Η κυρία Φωτίου είπε ότι καλό είναι το Διοικητικό Συμβούλιο να παραιτηθεί, γιατί τους θεωρεί άχρηστους. Ο Δήμος Αμαρουσίου προσπαθεί όπως μπορεί να βοηθήσει το Σικιαρίδιο και έχει δεχθεί όλο αυτό τον καιρό την αγωνία των εργαζομένων αλλά και των γονιών που πηγαίνουν τα παιδιά τους στο Ίδρυμα για να απασχοληθούν. Ότι ψάχναν τα κλειδιά γιατί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είχαν παραιτηθεί και τα είχαν πάρει και τα βρήκαν είναι αλήθεια. Εφόσον βρέθηκαν τα κλειδιά, θα λειτουργήσει το Δημοτικό Σχολείο, αλλά αμφιβάλλουμε εάν θα μπορέσει να λειτουργήσει το Ίδρυμα όπως ακριβώς σας το περιέγραψα. Εάν δεν μπορούν οι κεντρικές κυβερνήσεις να λειτουργήσουν αυτά με τη δική τους ευθύνη, ας τα δώσουν στις τοπικές αυτοδιοικήσεις και κυβερνήσεις να τους υποδείξουν και να τους δείξουν. Μιλήσαμε με την αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανό Φωτίου. Η Υπουργός εμένει στην ανακοίνωση που έβγαλε περί κανονικού ανοίγματος του Σικιαρίδιου Ιδρύματος. Ο κύριος Δήμαρχος ισχυρίστηκε ότι το Σικιαρίδιο Ίδρυμα έκλεισε. Όχι μόνο δεν έκλεισε, αλλά το Υπουργείο μας σχεδιάζει την αναβάθμισή του ώστε να αξιοποιηθεί ολόκληρο το δυναμικό του. Εκείνο που είναι πολύ στενάχωρο είναι ότι ο κύριος Πατούλης, για αντιπολιτευτικούς λόγους, προκάλεσε με την ανακοίνωσή του αναστάτωση σε παιδιά με ειδικές ανάγκες και στους γονείς τους. Η Δευτέρα λέει ανοίγει. Πώς ανοίγει, να σας πω ότι ανοίγει. Τι λέει η κυρία Φωτή ότι ανοίγει. Ανοίγει με δικιά της ευθύνη, παίρνοντας τα κλειδιά, να ανοίξει, να μπει μέσα το ειδικό σχολείο που το φιλοξενούμε εμείς. Δεν ανοίγει όμως τα εργαστήρια, δεν ανοίγει το ίδρυμα. Πώς θα μπουν μέσα όταν εμείς αυτή τη στιγμή μπορεί να έχουμε κόψει τα φώτα, τα νερά, δηλαδή ανοίγουμε για μισά παιδιά και τα άλλα τα μισά τα πετάμε στον κιάδα. Το Ίδρυμα έκτασης 18 στρεμμάτων βρίσκεται στο Μαρούσι και φιλοξενεί εδώ και 70 χρόνια τις πρωινές ώρες άτομα με νοητική υστέρηση ηλικίας από 17 έως 40 ετών. Υπό την σκέπη του Ιδρύματος λειτουργούν επίσης το πρώτο ειδικό δημοτικό σχολείο και το πρώτο ειδικό νηπιαγωγείο. Οι γονείς ζουν με την αγωνία να δουν αν τη Δευτέρα το Ίδρυμα θα ανοίξει τις πόρτες του και θα φιλοξενήσει κανονικά όπως κάνει τόσα χρόνια τα παιδιά τους.